Ξέρω ότι το πρόβλημα της ανεργίας, το οποίο είναι ένα πρόβλημα βασικό για την Καβάλα, είναι ένα πρόβλημα βέβαια το οποίο είναι κοινό και αντιμετωπίζει όλη η χώρα. Στη Μακεδονία είναι ιδιαίτερα πιο έντονο και καταλαβαίνετε γιατί. Γιατί στα σύνορά μας είναι πολύ κοντά οι χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, όπως είναι το κρατήδιο των Σκοπίων, με πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις να μετακομίσουν λίγο βορειότερα για να υποφεληθούν τους πολύ χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές που υπάρχουν εκεί. Αυτό μοιραία έχει οδηγήσει σε μια μεγάλη αποβιομηχάνηση, άρα και σε μεγάλη ανεργία. Γι' αυτό το λόγο και γίνονται πολύ σημαντικές προσπάθειες μέσω παροχής κινήτρων, μέσω της αλλαγής του φορολογικού νόμου, κάτι που αναμένεται να γίνει εντός του Ιουνίου, να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές σε τέτοια επίπεδα, έτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικοί με την φορολογία στα γειτονικά κράτη, για να έχουν στην ουσία κίνητρο να μείνουν εδώ οι ελληνικές επιχειρήσεις και να μην αναγκάζονται να μεταναστεύουν, δημιουργώντας και μεγαλύτερο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ανεργία. Για τα υπόλοιπα τοπικά προβλήματα με ενημέρωσε ο κ. Γρανάς, ο τοπικός αντιπεριφερειάρχης, καθώς επίσης και τις προσπάθειες που κάνει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για να τα επιλύσει. Όπως επίσης και ο Γιώργος Γερομάρκου με ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες που παίρνει, που παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πάρα πολλές φορές είχαμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε πάνω στα ζητήματα αυτά, σε σχέση με την τουριστική προβολή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Εγώ αυτό που θέλω να πω, γιατί θέλω να είμαι ρεαλιστής και να μην δίνω έτσι κούφιες υποσχέσεις, θεωρώ ότι αυτά είναι μικροπολιτικές και παλαιοκομματικές τακτικές που δεν με εκφράζουν και δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτά, είναι ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου και με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που έχω, θα βοηθήσω όσο μπορώ σε συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που κρίνονται ότι είναι επίγουσες και είναι σοβαρές και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Και βέβαια να υποσχεθώ ότι σε λογικά και δίκαια αιτήματα που αφορούν την περιοχή και την ανάπτυξή της, να σταθώ αρρωγός, να βάλω πλάτη, να ενώσουμε δυνάμεις, να δημιουργήσουμε συνέργειες μαζί και με τους τοπικούς βουλευτές, αγωνιζόμενοι, έτσι ώστε να τα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτό που λέω είναι ότι κλασικά, και το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, είναι ότι δεν παριστάνω τον Άγιο Βασίλη που έρχεται με μια σακούλα φορτωμένος δώρα. Έτσι, ούτε τόσο χοντρός είμαι, ούτε γένεια και μαλλιά έχω, ούτε κόκκινη στολή για να κάνω τον Άγιο Βασίλη. Λέω όμως ότι είμαι ένας άνθρωπος λογικός που έχει καλή διάθεση για συνεργασία. Ενώνω το χέρι μου και το απλώνω σε όλους, έτσι ώστε μέσα από συνέργειες, μέσα από συνεργασίες, να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και θα το πετύχουμε. Η Ελλάδα περνάει μια δύσκολη φάση. Ήδη έχει αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται το τέλος της κρίσης και το 2013 να είναι η τελευταία χρονιά που θα έχουμε ύφεση, και από το 2014 και μετά να ξαναμπούμε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Λοιπόν, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας, όλοι μας, γιατί δεν περισσεύει κανένας σε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν η κρίση να είναι παρελθόν και να ξαναμπούμε και πάλι σε αναπτυξιακούς ρυθμούς για την ελληνική οικονομία και βεβαίως για την ελληνική κοινωνία.